Καλημερίζω τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, να μας βοηθήσει λιγουλάκι. Καλημέρα σας, πώς είστε κύριε Λεχουρίτη? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Είμαστε στην αναμονή. Στην αναμονή. Να πούμε ή να θέσω το πρώτο ερώτημα διαφορετικά. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ως Ένωση Καταναλωτών, κρίνετε ότι αυτό, γιατί ακούσατε τις παρατηρήσεις και των τοπικών φορέων στα μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα έπρεπε κατά την άποψή τους να ληφθούν, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το καλάθι του νοικοκυριού θα βοηθήσει? Και ρωτάω για τον εξής λόγο. Μπήκα χθες σε ένα πολύ μικρό συνοικιακό μαγαζάκι, αν θέλετε να σας το πω έτσι, σε ένα μπακαλικάκι, και ρώτησα την κυρία η οποία ήταν στο κατάστημα αυτό, από την Τετάρτη θα ισχύουν ενδεχόμενα και για εσάς τέτοιου είδους τιμές? Και μου είπε, δεν το έχω ακούσει καν και νομίζω ότι δεν έχω ασχοληθεί καν, γιατί αφορά αυτούς που θα έχουν τζίρο πάνω από τα 90 εκατομμύρια. Αυτός δεν είναι αμέσως ένας ανταγωνισμός ο οποίος είναι αθέμητος? Δηλαδή, εγώ θα πηγαίνω στο μπακαλικάκι με τα 3 ευρώ ή θα πηγαίνω στο, αν θέλετε, μεγάλο πολυκατάστημα με τα 2,5 ευρώ? Κυρία Δουργεράκη, εμείς ως ΙΝΚΑ καταγγείλαμε αυτή τη συμπεριφορά και την συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και των μεγάλων σούπερ μάρκετ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δυστυχώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντί να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, τη δουλειά της με βάση τον νόμο, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι εις βάρος των καταναλωτών. Όντως αυτό ισχύει και στην πορεία βεβαίως είπε ο κύριος Γεωργιάτης ότι θα μπουν και άλλα σούπερ μάρκετ κάτω από τζίρο 90 εκατομμύρια. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί έπρεπε να μπει ο τζίρος κάτω από τα 90 εκατομμύρια, ενώ θα μπορούσαν να έχουν μπει και κάποια άλλα μικρότερα που θα είχαν τη δυνατότητα. Είπε, λέει, ότι στην πορεία θα δούμε πώς θα πάει το μέτρο και θα διορθωθεί. Πέραν από αυτό, εκείνο το οποίο είναι ανησυχητικό, ξέρετε ποιο είναι? Όχι μόνο τα 50 προϊόντα που θα μπουν μέσα στο καλάθι, τα υπόλοιπα προϊόντα που θα είναι εκτός καλαθιού θα πάρουν σε τέτοιο ύψος τις τιμές που δεν θα μπορούν να τα συγκρατήσει κανένας, και θα βγαίνει το Υπουργείο και θα λέει, ναι, εμείς δημιουργήσαμε το καλάθι του νοικοκυριού. Πηγαίνετε από εκεί και ψωνίστε. Μην πηγαίνετε στα ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα συμβεί σε συνεννόηση με τις μεγάλες αλυσίδες και βεβαίως στις βάρος των πολιτών. Γιατί υπάρχουν και κάποιες περιοχές, κυρία Δουλγεράκη, όπου δεν έχουν σούπερ μάρκετ, όπως το αναφέρατε πριν, ή έχουν τα μικρά, τα μίνι μάρκετ, που δεν θα ενταχθούν μέσα στο κόλπο γκρόσο της κυβέρνησης με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και μην ξεχνάτε ότι πριν ένα χρονικό διάστημα ζητούσε η κυβέρνηση να δώσει ένα επίδομα 300 ευρώ για ένα μήνα για το πας φτώχειας. Αυτό δηλαδή που θα παίρνουν και θα πηγαίνανε στις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Αντί λοιπόν για την εφαρμογή αυτού του μέτρου, εφήβραν ένα άλλο κόλπο, δηλαδή το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζονται. Άρα λοιπόν αυτό που φοβάστε κύριε Λεχουρίτη, βάσει των όσων λέτε μέχρι στιγμής, είναι ότι περιμένετε ότι θα έρθουν νέες ανατιμήσεις σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, εκτός από αυτά τα 51 που ενδεχόμενα να αλλάζουν, να συχναλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, έτσι όπως το έχουν συμφωνήσει ή το έχει εγκρίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό λέτε? Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό εννοώ. Ότι θα κύριε Λεχουρίτη, υπάρχουν και παραγόντες της αγοράς που λένε και κάτι άλλο ωστόσο. Και εκεί δεν ξέρω αν εσείς με τις δικές σας τις υπηρεσίες αυτό το έχετε αλλάξει, ότι το έχετε ελέγξει, συγγνώμη. Ότι ρε παιδιά, σε περίπτωση που μειωθεί ο ΦΠΑ και πάει σε μια άλλη τιμή, σε περίπτωση που ξέρετε, όπως λένε και οι περισσότεροι φορείς της αγοράς και σε τοπικό επίπεδο, σε περίπτωση που γίνουν όλα αυτά, εμείς τι θα κάνουμε μετά? Δεν θα έχει έσοδα η κυβέρνηση, διότι μέσα από τους φόρους έχει ούτως ή άλλως και τα έσοδα στο ταμείο της για να μπορεί να κάνει και την επιδημοτική πολιτική την οποία σκέφτεται την ώρα. Κυρία Δουλγεράκη, έχετε αντιληφθεί ότι όλα τα ΜΜΕ, κεντρικά, περιφερειακά και οι πάντες ασχολούνται με το καλάθι του νοικοκυριού
για ψωροπράγματα και δεν ασχολούνται με τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, όπως είναι η διακίνηση των αθρέων καυσίμων, και γι' αυτό δεν ρίχνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι όσο μεγαλύτερος είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, τόσο περισσότερο αθρέα θα κινούνται για τα καύσιμα. Να σας πω κάτι, μην κάνετε καταγγελίες που δεν μπορώ να υπερασπιστώ αυτή την ώρα, είτε σήμερα όχι, είτε αύριο. Σας παρακαλώ, σας λέω. Ναι, ωραία. Κάνω εγώ καταγγελίες, εγώ τα λέω, δεν λέτε εσείς. Ναι, ναι, είναι δημόσιος πάντα και καταγγελτικός ο λόγος, αλλά απλά το υπενθυμίζω. Και δελτία τύπου έχουν βγει επ' αυτού, που σημαίνει ότι δεν έχετε καμία ευθύνη εσείς. Εγώ απλώς λέω το ερώτημα. Το ερώτημα το οποίο ίσταται και ισχύει, ότι πάμε για να συγκρατήσουμε τις τιμές σε 50 προϊόντα, από εκεί και πέρα θα αφήσουμε την υπόλοιπη αγορά, δηλαδή το ακριβό τυρί που θα αυξηθεί κατά 30%, δεν θα απασχολήσει κανέναν. Δηλαδή τα υπόλοιπα προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού δεν θα απασχολήσουν κανέναν, δεν θα γίνονται οι έλεγχοι. Οι μαργαρίνες δεν θα ελεγχτούν, οι μειωμένες ποσότητες που δήθεν είναι παράνομες και έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις και πρόστιμα, και ακόμα το Υπουργείο δεν έχει κάνει τίποτα και περιμένουμε να δούμε πού έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα για τη μειωμένη ποσότητα στις ίδιες συσκευασίες. Γι' αυτό δεν θα μας απασχολήσει καθόλου, δεν θα μιλήσει κανένας. Αυτά είναι τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Τα 50 προϊόντα λοιπόν που εφήβραν να εφαρμόσουν θα γίνει. Ωραία. Και τι έγινε, θα συγκρατηθούν για μια εβδομάδα, για 15 μέρες. Αν αυξηθεί η τιμή στο λάδι, δεν θα την αυξήσει το σούπερ μάρκετ την τιμή? Ή αν αυξηθεί στο αυγό, δεν θα την αυξήσει? Ή στη φέτα, ή στο μακαρόνι, ή στα άλλα απορριπαντικά, δεν θα αυξηθούν οι τιμές? Μα δεν είπαν ότι θα κλειδώσουν οι τιμές και θα είναι σταθερές οι τιμές. Τι είπαν? Ότι εφόσον αυξάνονται οι τιμές στα προϊόντα, ανάλογα δηλαδή πώς αγοράζει το σούπερ μάρκετ, θα αυξηθεί και τιμή στο καλάθι του νοικοκυριού. Τι λοιπόν καλάθι του νοικοκυριού συζητάμε όταν θα αυξάνονται οι τιμές? Φοβάστε λοιπόν πάρα πολύ όλα αυτά τα ευτράπελα, τα νέα ευτράπελα στη λειτουργία της αγοράς, γιατί θα δημιουργηθεί πραγματικά ένας φαύλος κύκλος που δεν θα ξέρουμε πώς να τον μαζόξουμε. Είναι αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία λέτε, κύριε Λεχουρίτη, και βέβαια εκείνο το άλλο που είπαμε στην αρχή, ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ μικρών μεγάλων, το τι θα γίνει στους μικρούς, η επιβίωση των μικρών, γιατί οι θέσεις εργασίας που θα διατηρηθούν δεν θα διατηρηθούν, η απώλεια μισθών. Βλέπε κατά συνέπεια πάει παρακάτω ασφαλιστικά ταμεία και εις φορές και ό,τι μπορεί. Κυρία Δουργιαράκη, επειδή είμαστε ως φορέας καταγγελτικός απέναντι στην εκάστοτε εξουσία, όταν δεν προστατεύει το συμφέρον του καταναλωτή, στείλαμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να ελέγξει αν πράγματι ο Υπουργός Ανάπτυξης κάλεσε το ΣΕΣΜΕ, το συνδικαλιστικό όργανο, ή κάλεσε τα σούπερ μάρκετ. Τελικά, επειδή γνωρίζουμε τι έχει γίνει, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κοφεύει. Λοιπόν, άρα ο χαρακτήρας ο δικός μας είναι καταγγελτικός εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που δεν κάνει σωστά τη δουλειά της όπως έπρεπε να την κάνει. Συζητάμε λοιπόν για πράγματα που δεν γίνονται, για πράγματα που δεν εφαρμόζονται, παρόλο ότι έχουν νομοθετηθεί από την ίδια την κυβέρνηση. Αυτά είναι λοιπόν που συζητάμε. Τα υπόλοιπα, ό,τι και να πούμε, δεν έχουν αξία, δεν έχουν ουσία, γιατί ο κόσμος βιώνει την ακρίβεια στην τσέπη του, βιώνει την ακρίβεια στα έξοδα του νοικοκυριού του, βιώνει την ακρίβεια στο ρεύμα, το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν φτηνό, αλλά αυτή τη στιγμή θα σας πω ένα σκεπτικό και τελειώνω με αυτό, αν έχετε την καλοσύνη. Λέει ότι η τιμή της κιλοβατόρας και η επιδότηση τον Αύγουστο ήταν τόσο, το Σεπτέμβριο τόσο, τον Νοέμβριο τόσο, επόμενο μήνα τόσο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε, έχει τη δυνατότητα ο ΔΔΕ να κάνει καταγραφή των κιλοβατόρων κάθε μήνα, έτσι ώστε να γίνεται η χρέωση αναλογικά? Δηλαδή, αν τον Αύγουστο που ήταν ακριβή η κιλοβατόρα και εγώ έκαψα ή εσείς κάψατε 100 κιλοβατόρες γιατί λείπατε, και το Σεπτέμβριο που ήταν φτηνή έκαψα 1000, θα μου πάει στο μέσο όρο
και θα πληρώσω δηλαδή για ένα λογαριασμό που δεν πρέπει να πληρώσω. Γιατί ποιος το ελέγχει αυτό? Όταν γίνεται ανατετράμινο ο έλεγχος για το τι έχει κάψει το κάθε νοικοκυριό. Με εκείνο το άλλο το ευτράπελο που λέει στείλε μου αυτό το οποίο έχεις μέσω τέλος πάντων με κάποιων προγραμμάτων ή κάθε εταιρεία που το ακολουθεί ή το έχει υιοθετήσει. Ποιος είναι ο λογαριασμός σου από τάδε μέχρι τάδε του μήνα και 5 ημέρες πριν εκδοθεί ο λογαριασμός σου ή πριν λήξει ο λογαριασμός σου, για να είμαι σαφής. Και βλέπεις ότι σου έρχονται περισσότερα χρήματα και στο τέλος θα σου έρθει και ένα εκαθαριστικό το οποίο θα είναι τούμπανο. Δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό. Αυτό συζητάμε, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή γίνανε οι πολίτες υπάλληλοι των τραπεζών με απολύσεις υπαλλήλων από τις τράπεζες και βλέπετε πώς λειτουργούν με τα e-banking και όλα τα σχετικά. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Ισχύει. Θα γίνουμε και υπάλληλοι δηλαδή τώρα του ΔΔΕ να παίρνουμε την καταμέτρηση ή θα παίρνουμε την καταμέτρηση του νερού και θα τη στέλνουμε στην κάθε ΔΕΙΑ για να μας χρεώνουν? Μα είναι σοβαρά πράγματα. Ο πολίτης πλέον θα γίνει υπάλληλος των επιχειρήσεων για να μειώνουν το κόστος και να την πληρώνει ο πολίτης? Δηλαδή δεν φτάνει που πληρώνει ακριβό το ρεύμα, θα γίνω και καταμετρητής της ηλεκτροδότησης. Κύριε Λιχουρίτη, για να επιστρέψω σε εκείνο το πρώτο, γιατί με ρωτάνε και ρωτάνε το εξής. Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να αλλάζουν κάθε 5-15 ημέρες? Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα θα πρέπει να αλλάζει αυτός ο κατάλογος. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ορίστε. Δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάζουν. Δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάζουν. Μα το κάθε σούπερ μάρκετ, κοιτάξτε, υπάρχει μια κατηγορία, θα έλεγα, 50 προϊόντων που θα μπουν στο καλάθι του νοικοκυριού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το καλάθι του νοικοκυριού, τη μία εβδομάδα θα είναι αυτή η μάρκα. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι κάποια άλλη μάρκα. Την παρεπόμενη και ούτω καθεξής. Παίζετε με τις ετικέτες δηλαδή το παιχνίδι, θέλετε να πείτε? Το παιχνίδι δεν παίζεται στο θέμα τιμών. Το παιχνίδι θα παίζεται στο θέμα προϊόντων και ετικετών. Θα είναι Λεχουρίτης η μάρκα. Τη μια εβδομάδα. Την επόμενη μπορεί να είναι Δουλγεράκι η μάρκα. Την παραπάνω μπορεί να είναι Χριστόπουλο και πάει λέγοντα. Αυτό είναι το πνεύμα του καλαθιού του νοικοκυριού. Έτσι δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Απλά τα 50 είναι λάδι, μακαρόνι, αλεύρι, ρύζι, όσπρια. Καταλάβατε ποια είναι οι 50 κατηγοριοποιήσεις των προϊόντων? Ναι, ναι, τις έχω μπροστά μου αυτές τις κατηγοριοποιήσεις, να τις πω στη συνέχεια, τις βλέπω. Δεν είναι το 50 συν 1 προϊόντα. 50 συν 1 κατηγορίες προϊόντων, θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι το πιο ορθό mm-hmm. και σωστό. Mm-hmm. Λέτε λοιπόν ότι εδώ θα έρχονται, αν θέλετε, οι μη αυξήσεις σε αυτά τα προϊόντα, που δεν ξέρουμε από πού θα ξεκινάνε οι αυξήσεις. Ακριβώς. Πόσο πλασματικές ή όχι θα είναι οι τιμές, από πού ξεκινάνε? Γιατί θα έχουν κλειδώσει, είπαν ότι οι τιμές αυτές που θα μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού, ναι, θα είναι οι τιμές που έχουν κλειδώσει στις 3 Οκτωβρίου του 2022. Δηλαδή αν το γάλα είχε 1,12 στις 3 Οκτωβρίου του 2020. Που το κρίνει αυτό ποιος? Η τιμή της κάθε μάρκας του προϊόντος? Υποτίθεται ότι αυτά τα προϊόντα που θα μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού υποχρεωτικά θα διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην εφόρμα του ή καταναλωτής, έτσι ώστε να υπάρχουν τα αρχεία για να ελέγχονται οι επιχειρήσεις εάν τηρούν το λόγο τους, αν τηρούν τη δέσμευση ή αν παραστρατούν. Έχουν στοιχεία από τις 3 του Οκτώβρη? Έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις στοιχεία από τις 3 Οκτώβρη. Μάλιστα. Χωρίς να ξέρουμε αν οι τιμές ήταν πραγματικές ή όχι όμως. Δεν το έτσι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό. Θα μπουν στην ίδια κατηγορία, ρωτάνε επίσης, δηλαδή μέσα στο καλάθι, γιατί πριν από λίγο κάναμε μια αναφορά, τι θα γίνουν οι μικροί επιχειρηματίες, τι θα γίνουν τα συνοικιακά καταστήματα, τι θα γίνει με την τόπια αγορά η οποία πραγματικά κινδυνεύει και στο λουκέτο, γιατί εγώ δεν θα πηγαίνω, διότι εσείς δεν θα πηγαίνετε, ο καθένας από εμάς, από τη στιγμή που θα έχει την ευκολία. Εγώ θα το δεχτώ του καλαθιού αυτού. Τι θα γίνει με το ψωμί, τι θα γίνει με τα μικρά αρτοπία, τι θα γίνει με τα κρεοπολία και τα μικρά κρεοπολία και με τις τιμές του κρέατος. Γιατί ακούσαμε ότι συζητάνε με τους αρτοπιούς και ενδεχόμενα κάτι τέτοιο μπορεί να εξετάζουν και κρεοπόλες, ξέρετε. Ναι, κοιτάξτε, καλάθι του νοικοκυριού να φτιάξει το κρεοπολίο, αυτά είναι πράγματα κοροϊδίας. Ή να φτιάξει το αρτοπίο καλάθι του νοικοκυριού, αυτά είναι κοροϊδία.
Δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα το αρτοποιείο να φτιάξει καλάθι του νοικοκυριού και να βάλει τι μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Λοιπόν, επειδή έγινε μεγάλος ντόρος και μεγάλη κατακραυγή και κριτική κατά της κυβέρνησης σχετικά με το καλάθι του νοικοκυριού, ότι θέλει να εντάξει μέσα μόνο τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε ο κόσμος να πηγαίνει εκεί να αγοράζει το κρέας, να αγοράζει το ψάρι, να αγοράζει το ψωμί και να αποκλείει τα συνοικιακά μικροκαταστήματα η κυβέρνηση. Γι' αυτό είπε ότι ξέρετε κάτι, ναι, μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς το καλάθι του νοικοκυριού. Τώρα τι καλάθι να φτιάξει του νοικοκυριού. Εδώ άλλος δεν μπορεί να αγοράσει το κρέας γιατί έχει γίνει πανάκριβο. Ήδη αν δεν μπορεί να αγοράσει το ψάρι γιατί είναι φαρμακερό. Τι λέμε τώρα, σας. Θα γίνουμε ενώ κάτω δηλαδή, θέλετε να πείτε, κοντολογήσεις. Εντάξει, τώρα. Ναι. Να καθόμαστε και να συζητάμε με αυτά που προτίθεται και θέλει να κάνει και να. Ωραία. Λοιπόν, δώστε μας μια τελευταία συμβουλή. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε εδώ που έχουμε το φτάσει. Το καλάθι του νοικοκυριού, κυρία Δουγεράκη, μπορεί να το ακολουθήσει ο κόσμος πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, χωρίς να είναι το καλάθι του νοικοκυριού, να επιλέξει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που είναι φτηνότερα κατά 50% από τα επώνυμα, να επιλέξει προϊόντα προσφορών και βεβαίως να εκμεταλλευτεί την όλη κατάσταση πηγαίνοντας και κάνοντας έρευνα αγοράς, γιατί το ένα σούπερ μάρκετ 15 μέρες κάνει κάποιες προσφορές, φεύγει η προσφορά από το ένα, πηγαίνει στο άλλο και πάει κυκλικά οι προσφορές των προϊόντων στα ίδια προϊόντα ανά σούπερ μάρκετ με σούπερ μάρκετ. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο καταναλωτής και να κυνηγάει να βρει τις προσφορές. Τα υπόλοιπα που λέγονται, σας είπα, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο τελικά δεν θα ωφελήσει την τσέπη του καταναλωτή. Ίσα ίσα θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο και θα το δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαχωρίτη. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.